Σήμερα θα μιλήσουμε για TikTokers, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί τελείως από παντού. Σίγουρα, όλοι ειδικά στην καραντίνα, βλέπατε TikTokers σαν τον Τσιλίας, που έκανε κάποια κωμικά βίντεο. Παιδιά, ποιος το αριθμά. Μαζί μου να πάρω ένα μάνιστα στο περίπτερο. Μα μόλις τώρα δεν το ήπιες αυτό. Ναι, αλλά είμαι θυσμένη στον θερκικό, βλέπεις, και δεν μπορώ χωρίς δύο μάνιστα τη μέρα τουλάχιστον. Like, κάνω και συλλογή εγώ από μάνιστα. Είσαι την Bitchu, η οποία έγινε viral, απλά κάνοντας lip sync σε γνωστά τραγούδια τότε. Το βίντεο θα σας φέρει πολλές αναμνήσεις και θα μάθουμε μαζί πού είναι τώρα αυτοί οι viral παλιοί TikTokers. Οπότε κάτσε κάπου αναπαυτικά και πάμε στο βίντεο. Μεντισμού, πριν πάμε στο βίντεο γρήγορα. Ξέρω ότι θέλετε να μάθετε πού είναι όλοι αυτοί οι TikTokers, αλλά έχω να πω ότι βλέπετε εδώ πέρα χρειαζόμαστε ακόμα 20 από εσάς να πατήσετε subscribe για να πάμε 337.000. Σιγά σιγά πάμε 340. Οπότε πάντα σαν τώρα, πάντα like. Και επίσης, έχω να πω ότι για όλο αυτό το βίντεο, για να δω ποιο TikToker θέλετε να δω πού είναι τώρα, που θα σας πω σε λίγο, ρώτησα εσάς στο Instagram. Οπότε, αυτό είναι το Instagram μου. Πήγαινε, κάναμε follow, απαντάω σε όλους, κάνω follow back πάρα πολύ. Οπότε, άμα θες να μου πεις κάτι, πας στο Instagram μου. Αυτά έχω να πω, πάμε να δούμε πού είναι οι TikTokers. Τέλος. Θα μιλήσουμε πρώτα για τον Ηλία, που έχουν γίνει και πολλά βιντεάκια στο TikTok για το που είναι τώρα. TikTokers οι οποίοι ξεχάστηκαν. Θα μιλήσουμε για τον Ηλίας. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας έκανε πολύ ωραία βίντεο. Ο Ηλίας ήταν ένας TikToker που στην καραντίνα είχε κάνει θράψη. Στην ηλικία των 14 με 15 τότε. Είχε καταφέρει να έχει ένα προφίλ με πάνω από 300.000 ακόλουθους. Και όλοι να τον θαυμάζουν για τα κωμικά του βίντεο σαν αυτό εδώ. Αγόρια, υπότες, κορίτσια, μαύρες κότες. Για πάτε αυτό, κορίτσια! Κορίτσια στο πλοίο, αγόρια στο ψυγείο! Όχι, τι περί! Αλλά το 2021 αποφάσισε να σταματήσει τα βίντεο και στο κανονικό του προφίλ και στο κανάλι του στο YouTube. Γιατί όμως, έχω ακούσει από πάρα πολλούς ότι ξέχασε τον κωδικό του ή κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω η αλήθεια είναι πως απλά βαρέθηκε. Από τότε είχε ανοίξει αρκετά προφίλ, στα οποία φαίνεται ότι είχε αλλάξει η εμφάνισή του σε θέμα το στυλ του και όλα αυτά. Λογικό κιόλας, καθώς όταν όλοι σας το μάθατε. Ήταν στην ηλικία των 15 ετών και τώρα είναι 18-19. Από τα 18-19 που είναι τώρα έως τα 15 υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πώς σκέφτεσαι και ντύνεσαι. Επίσης, επειδή είδα ότι πάρα πολύ λέτε ότι έχει πάθει διατροφική διαταραχή κτλ, δεν θα κάτσω να μιλήσω γι' αυτό, καθώς ούτε ο ίδιος έχει πει κάτι, ούτε είμαι κάποιος ειδικός. Απλά εύχομαι όλα να είναι καλά για τον Ηλία. Χέλεν Μάσλου. Χέλεν Μάσλου ήταν μια πολύ γνωστή TikToker που από τις εποχές του musical ανέβαζε βιντεάκι. Εκτός όμως από TikToker, ήταν και πολύ γνωστή YouTuber με πάνω από 200.000 συνδρομητές που είχαμε κάνει και βίντεο μαζί παλιότερα. Καλησπέρα, Χέλεν Μάσλου εδώ. Ο Νικοκάντο Αβοκάντο, λοιπόν, ή αλλιώς Νίκολας Πέρι, αν το λέω σωστά, γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1992 στην Ουκρανία. Η Χέλεν ανέβαζε αρκετά βίντεο και στο TikTok και στο YouTube, μέχρι που μια μέρα εξαφανίστηκε. Συχνά ανέβαζε στο Instagram που την έβλεπα τραγούδια εκκλησιαστικά. Χωρίς να καταλαβαίνω τότε το γιατί. Αλλά μέχρι που μια μέρα ανέβασα αυτή εδώ τη φωτογραφία που ανακοίνωνε ότι πια είναι μοναχή. Και αντί για Ελένη, τη λένε μοναχή υπομονή. Όλοι έπαθαν σοκ με αυτήν την αλλαγή. Και έγιναν εκατοντάδες βίντεο μαζί με άλλα ποσά άρθρα για αυτήν. Αυτή εδώ η γνωστή TikToker ονόματι Χέλεν Μάσλου παράτησε τα πάντα. Παράτησε το TikTok, το YouTube και όλα για να γίνει μοναχή. Αυτή TikToker με όνομα Χέλεν Μάσλου έγινε μοναχή. Τι γίνεται με τη Χέλεν Μάσλου? Πια. Το κανάλι της το ονόμασε «Επιστροφή στο βιβλίο του Χριστού» και ανεβάζει βίντεο σχετικά με τον Χριστό. Νηστεία, μητέρα της υγείας, του αρχιμανδρίτου Ιωαννικίου Κοτσόνη. Ενώ τα άλλα της social έχουν σβηστεί ή αλλάξει όνομα επίσης. Δώρα. Η Δώρα είναι μια πολύ γνωστή TikToker που αντικειμενικά, επειδή είναι όμορφη κοπέλα, έγινε γνωστή παντού. Σε μια κούκλα, θέλεις να σου μάθω όλο το κάμα σούτρα. Με βίντεο όπως lip sync σε τραγούδια, κατάφερε να πάρει χιλιάδες ακόλουθους. Αλλά τελευταία δεν ανεβάζει καν τόσο όσο παλιά. Γιατί δεν έχει και κανέναν λόγο. Όσον δεν πληρώνεται στο TikTok. Απλά κέρδισε να ανεβάζει κάτι, να τις γράφουν στα σχόλια χιδέα πράγματα συνήθως επειδή είναι όμορφη κοπέλα και τέλος. Γι' αυτό πια ανεβάζει σε άλλη πλατφόρμα βίντεο ονόματι Patreon. Εκεί πέρα, άμα πληρώσει ένα ποσό όπως 52 ευρώ το μήνα, μπορείς να βλέπεις φωτογραφίες της με μαγιό. Ή άμα δώσεις 80 ευρώ. Βλέπεις και ιδιωτικά TikToks της, όπως λέει. Έχει και κάποιες φώτο ξεχωριστά που κάποιος μπορεί να δώσει μέχρι και 360 ευρώ για να τις δει. Αλλά εφόσον υπάρχουν άτομα που θέλουν να τις δώσουν τόσα λεφτά, καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Δεν κλέβει κάποιον ή κάτι. Άμα κάποιος θέλει να τις δώσει τόσα λεφτά, να στα πάρει και με το δίκιο της. Bitchu. Η Μαρία ήταν η πρώτη TikToker που έγινε πάρα πολύ γνωστή μη ειρωνικά. Θυμάμαι να κατεβάζω TikTok και να την πετυχαίνω στα 8.000 follow και ένα-δύο μήνες μετά που όλοι το κατέβασαν λόγω καραντίνας τότε.
να πηγαίνει 100-200.000 ακόλουθους τσάκμπαμ. Η Μαρία τελευταία έχει φύγει από το TikTok για τρεις λόγους που πιστεύω ισχύουν και θα πω και τους τρεις τώρα. Πρώτος και βασικός είναι τα bans. Το TikTok με έχει κάνει ban τόσες φορές που κάθε φορά που έφτιαχνα account και πήγαινε ψηλά, ξανά έριχνα. Λογικό να ξενερώσει μετά από ένα σημείο και να το παρατήσει. Δεύτερο σημαντικό ήταν αυτό το σημάν με την BMW. Έχω κάνει ένα αναλυτικό βίντεο πάνω στο θέμα, αλλά για όποιον δεν ξέρει. Είχε βγει ένα βίντεο που και καλά ήταν η μπίτσιου σε μια BMW και γινόντουσαν 18 συμπράξεις. Να πω ξεκάθαρα ότι το βίντεο ήταν fake. Δηλαδή δεν ήταν καν η Μαρία, αλλά μια άκυρη ηθοποιός ερωτικών ταινιών. Το συγκεκριμένο βίντεο τραβήχτηκε πριν 2 χρόνια σε ένα λόφο στο Λος Άντζελες, αν δεν κάνω λάθος. Ήξερε ότι δεν ήμουν εγώ, γιατί ούτε σε BMW έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πώς ήσουν, 17, ας πούμε, όταν βγήκε πέτα. 15. Μια δύσκολη φάση που ακόμα περνάω μέχρι στιγμής. Η Μαρία πήγε στη δίωξη για το θέμα, αλλά δυστυχώς επειδή υπήρχαν πολλοί που έλεγαν βλακίες για αυτό το θέμα, σίγουρα ήθελε να απομακρυνθεί λίγο από αυτό το community. Και ο τελευταίος λόγος και ο πιο σίγουρος είναι ότι απλά συνεχίζει τη ζωή της. Πια σπουδάζει αυτό που ήθελε στην Καλαμάτα, άμα δεν κάνω λάθος, και συνεχίζει τη ζωή της χωρίς να ασχολείται με TikTok και άλλα τέτοια. Τσούλφας πει, ο Τσούλφας, και όχι αυτός, αλλά αυτός ο Τσούλφας, έγινε αρκετά γνωστός όταν άρχισε τη σειρά του στο TikTok με τον Αχιλέα και την αδελφική αγάπη σαν αυτό. Τι έκανα πάλι λάθος. Πόσο κάνει ρε κεφάλα 2 και 2? 4. Και 2? 5. Πάρτα, 6. Σου να παίξει, ήθιε, μαμά. Με αυτά τα βίντεο κατάφερε να κάνει μεγάλο blow up και να φτάσει πάνω από 600.000 ακόλουθους. Αλλά τώρα το έχει ψιλοπαρατήσει και να βάζει μόνο χορηγία στο TikTok. Γιατί όμως? Ο Τσούλβας αποφάσισε ότι αντί να κάνει τα βίντεο του στο TikTok, μπορεί να τα ανεβάζει στο YouTube και να πληρώνεται κιόλας. Έτσι άρχισε σοβαρά το YouTube και ανεβάζει μέχρι και σήμερα εκεί με τον Αχιλλέα. Έκθεση! Γράψτε σε ένα κείμενο 500 λέξεων. Τι θα κάνετε φέτος τα Χριστούγεννα? Το κανάλι του το κανονικό μόνο, γιατί έχει και άλλα 2-3, έχει 400.000 συνδρομητές. Και άμα σκεφτείτε ότι μπορεί να ανεβάζει 10 ώρες βίντεο με τον Αχιλλέα και να πιάνει κοντά 500.000 προβολές, πιστεύω καλά έκανε και άλλαξε πλατφόρμα. Chris ASMR. Πολλοί με ρωτήσατε στο Instagram πού είναι ο Chris ASMR. Λόγω του πριν ένα χρόνο από τώρα ήταν που έγινε viral στο TikTok για τα φαγητά που έτρωγε. Hello my friends and welcome back to a new Magma video. Today the dinner we enjoy is 3 hamburgers with schnitzel, cheese and barbecue sauce. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want. Your opinions, your ideas, any questions, anything you want. Και πια δεν πιάνει σχεδόν καθόλου εκεί, οπότε πολύ έχετε καιρό να τον δείτε στην αρχική σας. Ο Chris ακόμα ανεβάζει βίντεο και στο προσωπικό του κανάλι. Λέμε όχι στο bullying, όχι στο bullying. Το άλλο μας μήνυμα εξίσου δυνατό είναι προσέχουμε στην οδήγηση, ό,τι και αν οδηγάμε από ένα πατίνι μέχρι ένα πύραυλο, οτιδήποτε άλλο, προστατευόμαστε, φοράμε κράνη, ζώνες ασφαλείας. Και κάνει και συνεργασίες που και που όπως και με τον Κοψιάλη που είχε κάνει σχετικά πρόσφατα βίντεο. Από τη στιγμή που ο Αλέξανδρος μου έδειξε τη φωτογραφία της Πάμερη, όλες οι υπόλοιπες είναι κάτω από τη βάση. Όλες οι υπόλοιπες είναι κάτω από τη βάση. Δεν χωράει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την Πάμερη. Τέρμα. Πάρε όσα θες. Συνεχίζει τα ίδια ακριβώς βίντεο που τρώει και μιλάει στην κάμερα, αλλά που και που κάνει και κανένα live που παίζει Fortnite με fans πια. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ, όταν άρχισε η καραντίνα, είναι viral στο TikTok με κάτι βίντεο που έλεγε για τους κοιλιακούς του και καλά. Γεια σου. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Είμαι πάρα πολύ μικρός στην ηλικία, ό,τι και να λες. Και επίσης είμαι πάρα πολύ όμορφος. Το φαίνεται. Δεν θα μου το πεις εσύ, μου το λένε όλοι και το βλέπω και εγώ. Και όσο για τους κοιλιακούς μου, κάθε πρωί να ξέρεις ότι τους μετράω. Ήταν τόσο viral εκείνο τον καιρό που μέχρι και με τον Γκόγια είχαν κάνει συνεργασία. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, Χρήστος Κρύος εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα θα δοκιμάσω την προπόνηση του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ για να κάνουμε τους τέλειους κοιλιακούς. Αλλά το 24 που βλέπεις μία να λέει ότι θα γίνει μοναχός. Γεια σας, είμαι ο Πάτερ Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Το αποφάσισα, θα τα αφήσω όλα. Το TikTok, το Instagram, τους κοιλιακούς, τη γυμναστική, την τηλεόραση, τη μόδα και θα πάω να μονάσω. Θα πάω και θα γίνω ένας μοναχός. Και την άλλη να μπαίνει σε lives και να βρίζεται με τον team, δεν ξέρω τι είναι, Baby Giannis. Τι θες μπορεί? Με ρωτάνε τότε παιδιά, μένα η Γιούνι αναγνωρίζει το παιδί σου. Αλλά δεν τρέπεσαι, δεν σκουπίδι. Με 2 λιοντάρια αναγνωρίζει το παιδί σου. Δεν πάει ο σπίτι σου και την οικογένειά σου. Δεν τρέπεσαι να μιλάς για βρέφη και για μωρά. Τώρα που έμαθες πού είναι όλοι αυτοί οι TikTokers που έχουν χαθεί, θέλω να μου γράψεις τα comments αυτό εδώ, μια νότα για να καταλάβω ότι ξέρω TikTok, νότα. Πες μου κάτω, απαντάς σε όλα τα comments που θα το κάνουν και επίσης. Μα θες να δεις πόσα λεφτά βγάζουν οι Έλληνες YouTubers που δεν το λέει κανείς. Μπορείς να απαντήσεις εδώ και άμα θες να δεις όλα τα ελληνικά YouTube beefs, πάντα εδώ πέρα. Αυτά από μένα, έχει μια υπέροχη μέρα, η νύχτα που το βλέπεις το βίντεο. Bye!